Πρωθυπουργός πετάει για την Κίνα, φίλες και φίλοι, για το Πεκίνο. Και θα έχει πολύ σημαντικές συναντήσεις και στο Πεκίνο, αλλά πιθανότατα και στις Βρυξέλλες 25 Μαΐου. Δείξτε μας, κύριε Καλοκαιρινέ, τη φωτογραφία που έχει ετοιμάσει ο κύριος Κουτσικώνας. Πολύ ωραία. Εδώ βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα με τον Αμερικανό πρόεδρο, τον κύριο Πούτιν, την κυρία Λαγκάρτ και τον κύριο Ερντογάν. Στο Πεκίνο, λοιπόν, έχουν κλεισμένες συναντήσεις που θα σας πω τώρα. Θα συναντηθεί με τον κύριο Πούτιν, με την κυρία Λαγκάρτ και με τον κύριο Ερντογάν. Παράλληλα, θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον κύριο Κουτιέρες, τον πρόεδρο της Κίνας, τον πρωθυπουργό της Κίνας. Αλλά υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας πυρετός, πώς να το πω, επικοινωνιών, για να γίνει και συνάντηση του, αφήστε τη φωτογραφία, του Έλληνα πρωθυπουργού με τον κύριο Τραμπ στη σύνοδο που θα γίνει για το ΝΑΤΟ στις 25 Μαΐου στις Βρυξέλλες. Είναι πάρα πολύ πιθανό να έχει συνάντηση και με τον κύριο Τραμπ ο κύριος Τσίπρας. Είναι δηλαδή μια περίοδος με πολύ σημαντικές συναντήσεις για την ελληνική πλευρά και για τον Έλληνα πρωθυπουργό. Θέλω να δείξουμε το πρωτοσέλιδο της Contra News της Παρασκευής, που θα δείτε το πρωί σε όλα τα περίπτερα της χώρας. Η κυβέρνηση να καταθέσει τροπολογία στη Βουλή για να μετατρέψει τη συμβάση σε αορίστου χρόνου, να τελειώσει η ομοιρία των συμβασιούχων σε Δήμους και ΔΕΚΟ. Κανείς δεν μπορεί να παίζει με το μέλλον 50.000 οικογενειών, γράφει η εφημερίδα. Κανείς δεν δικαιούται να παίζει με το ψωμί δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων και ειδικά των συμβασιούχων στους Δήμους, που μαζεύουν καθημερινά τόνους σκουπιδιών και αμείβονται με ψίχουλα, λέει η Contra News. Ειλικρινά μας τρομάζει η αναλγησία που δείχνει η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ σε φτωχούς συμβασιούχους που παλεύουν σκληρά για το μεροκάματο και αναγκάζονται να βρίσκονται σε συνθήκες ομοιρίας, αγωνιώντας για την ανανέωση των συμβάσεων. Οι αποφάσεις του ελεκτικού συνεδρίου είναι σεβαστές, αλλά σε καμία περίπτωση δεσμευτικές. Τα προβλήματα λύνονται με πρωτοβουλίες που λαμβάνει η κυβέρνηση και όχι με αποφάσεις δικαστηρίων. Και θέλω άλλο θέμα, απάνω στο ζωνάρι, ανάπτυξη εντός του 17 βλέπει η Κομισιόν, αισιόδοξες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα. Το αφορολόγητο δεν θα πέσει κάτω από τα 6.250 ευρώ, διαβεβαιώνει ο Τσακαλώτος. Προγράμματα του ΟΕΔ για την πρόσληψη 12.382 ανέργων. Σημαντική αύξηση στη βιομηχανική παραγωγή το Μάρτιο. Δεν θα θυγούν τα επιδόματα των παραπληγικών, υποστηρίζει το Υπουργείο Εργασίας. Στα πρότυπα της Βόρειας Κορέας η Τουρκία. Και το κεντρικό άρθρο της Contra News έχει τίτλο «Πού είναι οι εκλογές, Κυριάκο, πότε θα τις κάνεις, για να τρεις τελίτσες διώξεις τον Αλέξη». Κυρία Σπανού, έρχομαι σε εσάς για το θέμα των συμβασιούχων, να ακούσουμε τη δική σας άποψη. Ναι, αρχίζω από αυτό που είχε πει ο κύριος Καβαθάς σε σχέση με τους ομήρους. Είναι πολιτική και της κυβέρνησης αυτής και των προηγουμένων κυβερνήσεων το ζήτημα της ομοιρίας των εργαζομένων. Γιατί όντως υπάρχει η ρύθμιση αυτή του συντάγματος, όμως θα μπορούσαν κάλλιστα να προκηρύξουν μόνιμες θέσεις εργασίας και με αντικειμενική διαδικασία να γίνουν προσλήψεις, εφόσον καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Δεν το κάνουν αυτό, διότι θέλουν να κρατάνε όμοιρο τον κόσμο και να μπορούν να ανακυκλώνουν την ανεργία. Είπανε, διάβασα τη δήλωση και με μεγάλη αλαζονία μπορώ να πω της κυρίας Αντωνοπούλου, που βγήκε για να θριαμπολογήσει γιατί το 23,9 έγινε 23,1, το οποίο είναι και στα όρια του στατιστικού λάθους. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι με πολλές, έχουμε ελαστικές μορφές εργασίας, παρουσιάζονται περισσότερες προσλήψεις και σαφώς δεν παρουσιάζονται ούτε οι μακροχρόνια άνεργοι, ούτε οι 500-450.000 νέοι άνθρωποι που έχουν πάει στο εξωτερικό και δεν πήγανε, πήγανε γιατί δεν βρίσκαν δουλειά. Το ποσοστό των ανέργων στην Ελλάδα ξεπερνάει το 30%. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα σε σχέση με τους συμβασιούχους, σας είπα, μπορούσαν να προκηρύξουν την θέση. Δεν θέλουν. Και επειδή αναφέρθηκε ο κύριος Αλεξιάδης ότι τα κάνανε οι προηγούμενοι και δεν τα κάναμε εμείς. Όχι, κύριε Αλεξιάδη. Και οι προηγούμενοι και εσείς ακολουθείτε την ίδια τακτική. Όσες προσλήψεις έχουν γίνει τώρα και στο δημόσιο είναι με οκτάμινες προσλήψεις. Ναι, οκτάμινες. Νοσηλευτικό προσωπικό. Να πάρουμε τις αποφάσεις. Οκτάμινα. Θα καλύψουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Θα φύγει και θα έρθει ένα άλλο, κάποιος άλλος. Γιατροί. Και γι' αυτό δεν θέλουν και να πηγαίνουν. Εκπαιδευτικοί. Είναι με αυτόν τον τρόπο. Ελάχιστες οι μόνιμες προσλήψεις. Τη στιγμή που υπάρχουν ανάγκες, ελάχιστες στον πολιτισμό, οπουδήποτε δηλαδή, που είναι και εις βάρος και της λειτουργίας και αυτών των υπηρεσιών. Mm-hmm. Μόνο με αυτόν τον τρόπο γίνεται, για να μπορούν αργότερα και να τάζουν και να θεωρούν ότι τους κρατάνε κτλ. Τώρα οι δηλώσεις του κυρίου Τζανακόπουλου είναι σαν να μην έγιναν. Θα κριθεί, φυσικά πρέπει να πληρωθούν οι άνθρωποι, αλλά σας είπα, αν θέλουν να λύσουν το ζήτημα, μπορούν κάλλιστα να καταγράψουν τις ανάγκες και να κάνουν προκήρυξη. Ευχαριστώ αυτό πολύ. Είναι το πιο απλό. Ευχαριστώ, κυρία Σπανού. Ο κύριος Γιώργος από τον Κορυδαλό, φίλες και φίλοι, βλέπετε το τηλέφωνο, είναι η συνεργάτης μου Σοφία στο 210-33.
2-10-84-89-08 για τα μηνύματά σας και το προσωπικό μου mail για τα mail σας. Ο κύριος Γιώργος από τον Κορυδαλό, καλησπέρα σας. Λέει ότι οι συμβασιούχοι αυτοί είναι με συμβάσεις 8 μηνών, αυτό που λέτε κύριε Σπανού, από τον Ιανουάριο του 2016. Και τον Αύγουστο του 2016 ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε παράταση μέχρι τέλος του 2016. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ξαναέδωσε παράταση. Κύριε Παναγιωτόπουλε, παρακαλώ. Κύριε Λιάτσο, οι δυνάμεις οι οποίες έφεραν την κατοχή και εδραίωσαν την κατοχική μορφή ζωής στη χώρα, ακριβώς έφτιαξαν και αυτό το καθεστώς. Γιατί και λειτουργούν βεβαίως έξω και πέρα από αυτά τα οποία έχουν υπογράψει το 2015 όλοι μαζί, διότι το τρίτο μνημόνιο το υποστήριξαν 223 βουλευτές. Δεν το υποστήριξε μόνο ενδεχομένως ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως κάθονται και τσακώνονται μεταξύ τους. Έτσι λοιπόν είναι τραγικό σήμερα να μιλάμε για τους συνταξιούχους, τους εργαζόμενους αυτούς των 8 μηνών, ότι πραγματικά να φύγουν ή να μην φύγουν, και ο καθένας πρέπει να έχει πραγματικά μια σταθερή δουλειά και εργασία, διότι η ζωή δεν βγαίνει διαφορετικά. Όμως αν δει κανείς το 65ο μέτρο εκ των 140 μέτρων, θα δει ότι μιλάει για μαζικές απολύσεις και για διευκόλυνση αυτών με προειδοποίηση προτριών μηνών. Καταλαβαίνετε σε τι καθεστώς ζούμε. Γιατί γίνεται αυτό? Διότι δεν ασκεί κανείς πολιτική από μόνος του, εάν δεν είναι σύμφωνοι η Τρόικα ή οι θεσμοί, οι ανέστιοι θεσμοί, όπως τους λέω. Αν δεν είναι σύμφωνοι, μπορούν να πράξουν κάτι? Η χώρα είναι σε κατάσταση κατοχής. Αυτό πρέπει να δούμε. Και το ζητούμενο είναι πώς και με ποιον τρόπο απελευθερώνεται. Πώς και με ποιον τρόπο θα βρει το δρόμο της στην ιστορία της και τον πολιτισμό τον οποίον έχει. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι επίσης δεν είπε μόνο αυτό το ελεκτικό συνέδριο. Το ελεκτικό συνέδριο αποφάνθηκε και για την αντισυνταγματικότητα της μείωσης των συντάξεων κυρίων και επικουρικών μετά το 2019. Και αυτό είναι επειδή όχι μόνο αφορά δημοσιονομικό ενδιαφέρον μέλλοντος, αλλά χωρίς αναλογιστική μελέτη, χωρίς τίποτα δηλαδή. Ναι. Γνωμοδοτικό και χαρακτήρα έχει βέβαια. Δεν έχει καμία σημασία. Λέει τη γνώμη του δηλαδή. Έχει καμία σημασία. Όχι, σας το λέω. Ναι. Σημασία έχει τι ακριβώς είναι. Αυτό έχει σημασία. Οι αποφάσεις του ΣΤΕ δεν έχουν υλοποιηθεί. Τι πάνε να πει. Δεν έχουν υλοποιηθεί. Βέβαια μπορείτε να μου πείτε δεν έχει καμία σημασία, διότι έχει κουρελιαστεί τελείως το Σύνταγμα. Αυτό είναι θέμα να μην το υποστηρίζουμε εμείς και να μην λέμε ότι σε αυτή τη χώρα επιτέλους θα πρέπει να υπάρξει συνταγματική τάξη. Θα πρέπει να υπάρξει αυτόχθονη εξουσία, πατριωτική εξουσία, να ενδιαφέρεται για το παρόν και το μέλλον των Ελλήνων. Ποιος θα ενδιαφερθεί για αυτούς? Ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά. Φίλες και φίλοι, όπως γράφει και η Κόντρα Νιούς και στην πρώτη σελίδα, θα υπάρξει ανάπτυξη εντός του 2017, αλλά η Κομισιόν από εκεί που έβλεπε ανάπτυξη 2,7 για το 2017, σήμερα μας λέει ότι η ανάπτυξη θα είναι στο 2,1. Έχουμε λοιπόν από την Κομισιόν μείωση προβλέψεων για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και γίνεται στο πλαίσιο αυτή η εκτίμηση των αιαρινών προβλέψεων, αγαπητέ κύριε Αλεξιάδη. Από το 2,7 πάμε στο 2,1. Είμαστε, θα έλεγα, σε ένα πολύ κρίσιμο χρονικό σημείο. Τα ξέρετε πάρα πολύ καλά τα θέματα. Και σε 10 μέρες, διότι ξημερώνει, είμαστε Παρασκευή πια, στις 22 Μαΐου έχουμε το Eurogroup, όπου διακαώς η ελληνική πλευρά θέτει θέμα τακτοποίησης του μεσοπρόθεσμου για το χρέος, ώστε να έχουμε όλα τα ευεργετήματα εντός αγωγικών λέξη από εκεί και πέρα, ποσοτική χαλάρωση και βεβαίως και την πρώτη απόπειρα δοκιμαστικής εξόδου στις αγορές. Κάποιοι λένε για τον Σεπτέμβριο του 2017 και από εκεί και πέρα, εάν και τα spreads μας βοηθήσουν και είναι κοντά στο 4%, τότε να έχουμε κανονική έξοδο στις αγορές μέσα στο 2018. Ποια είναι η άποψή σας, πώς βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται? Πολύ συνοπτικά και να προσπαθήσω να απαντήσω και στα όσα θέματα τέθηκαν, για να μην μείνει κάτι αναπάντητο. Πρώτα απ' όλα, κύριε Λιάτσο, να ξεκαθαρίσω τι κάνουμε εμείς σαν κυβέρνηση. Εμείς προσπαθούμε με τον καλύτερο ή τον χειρότερο τρόπο να ακούσουμε κριτική πάνω σε αυτό, αλλά να ακούσουμε και ποια είναι η άλλη λύση, ποια είναι η άλλη πρόταση. Εμείς προσπαθούμε να βγάλουμε τη χώρα από την επιτροπία, να τελειώσει η εποχή των μνημονίων, να σταθούμε στα πόδια μας μόνοι μας και να μπορούμε να ικανοποιούμε μόνοι μας τις δανειακές ανάγκες του δημοσίου. Αυτή είναι η προσπάθεια που κάνουμε. Έχουμε χαράξει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και ένα συγκεκριμένο δρόμο πώς θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Τελειώνουμε τώρα το νομοσχέδιο αυτό,
ψηφίζει το νομοσχέδιο. Ξεκινάει μετά θα ψηφιστεί, η συζήτηση, κύριε Υπουργέ, από όλους. Βεβαίως θα ψηφιστεί. Τι εικόνα, ήσασταν κι εσείς στο μασάζ που γινόταν με τους υπουργούς. Δεν χρειάζεται καθόλου μασάζ, Υπουργέ. Εμείς κάνουμε ανοιχτές συζητήσεις και σε επίπεδο κόμματος και θα δείτε και εκπλήξεις. Θα δείτε και εκπλήξεις σε αυτά τα ζητήματα. Διότι παρακαλώ. Και θετικά μέτρα όπως π.χ. το ΦΠΑ, η μείωση του ΦΠΑ. Στο 13 θα πάει για τους αγρότες. Θα δούμε, θα το ψηφίσουν στη Βουλή. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το τι προσπαθούμε να κάνουμε, εμείς προσπαθούμε να βγάλουμε τη χώρα από την εποχή της επιτροπίας και να σταθούμε μόνοι μας στα πόδια μας. Και κάνουμε αυτές τις κινήσεις. Σε αυτά όμως που ακουστήκανε, γιατί νομίζω πρέπει να ξεκαθαριστούν. Ναι. Και με κάθε σεβασμό και στην διαφορετική πολιτική άποψη. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τελικά ποια είναι η θέση του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Διότι θα κληθούν μέσα στη Βουλή να τοποθετηθούν όταν φέρουμε τη διάταξη. Να πληρωθούν ή όχι οι εργαζόμενοι αυτοί, οι οποίοι προσληφθήκανε επί κυβερνήσεων Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Εμείς δεν τους απολύσαμε, παρατείναμε τις συμβάσεις. Διότι έτσι έπρεπε να κάνουμε και αυτή τη στιγμή δεν πληρώνονται. Να πληρωθούν ή όχι, πρέπει να ξεκαθαριστεί. Ακούμε δε και μια κριτική. Έχουμε ακούσει πολλή κριτική σήμερα στο τραπέζι για το μόνο που δεν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι έχει πανσέλιδο σήμερα. Για όλα τα άλλα φταίουμε. Αλλά ακούμε και μια κριτική για το θέμα των προσλήψεων. Κάποιοι μας κατηγορούν ότι κάναμε προσλήψεις εμείς, κάποιοι άλλοι γιατί παρατείναμε τις συμβάσεις. Δηλαδή, τι να κάναμε, να απολύουμε τον κόσμο. Και όσοι μας κατηγορούν και λένε γιατί δεν μετατρέψατε τις συμβάσεις αυτές σε μόνιμες. Δεν απαντούν στο εξής ερώτημα. Δεν ξέρουν ότι με βάση τη συμφωνία του Ιουλίου και του Αυγούστου του 2015 υπάρχει συγκεκριμένη σχέση προσλήψεων αποχωρήσεων. Εδώ βλέπετε τον αγώνα που γίνεται στον τομέα της υγείας. Σημαντικός αγώνας που γίνεται για τους δύο υπουργούς και στον τομέα της παιδείας και σε πολλούς άλλους τομείς για να καλύψουμε ανάγκες του δημοσίου και δεν μπορούμε να τις καλύψουμε. Άρα δεν είναι πολιτική μας επιλογή. Εσείς υπάρχει δέσμευση για αυτό το ζήτημα. Τελειώνω. Σε ό,τι αφορά δε το ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων που πολύ σωστά μπήκε από τον πρόεδρο τον κύριο Καβαθά, δεν απαντήθηκε από τους υπόλοιπους. Είναι υπέρ των συλλογικών συμβάσεων ή όχι? Εμείς δώσαμε αγώνα και ξαναέρχεται αυτό από το τέλος μέσα στο 18, από το τέλος του προηγούμενου προγράμματος. Θα μας πούνε αν είναι υπέρ ή όχι, διότι είχαν πάρει συγκεκριμένη θέση. Και να σας θυμίσω ότι κάποιοι μας κατηγορούσαν και για ζητήματα ότι ήμασταν κολλημένοι, λέει, σε αριστερές ιδεολογίες για το θέμα των συλλογικών συμβάσεων. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά μια τελευταία πρόταση, κύριε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Δεν τρώω πολύ το χρόνο. Είμαι πιο συνεργασιακός, παρότι έπρεπε να απαντήσω σε όλα τα ζητήματα. Παρακαλώ. Ακούμε μια κριτική για το θέμα της ανεργίας. Θα τρελαθούμε. Μειώθηκε ή αυξήθηκε η ανεργία? Μειώθηκε λίγο. Δεν πανηγυρίζουμε. Δεν λέμε ότι έχουμε το δικό μας success story. Αλλά η ανεργία μειώθηκε. Με βάση τα στοιχεία. Για να ακούσουμε τα στοιχεία. Να το ακούσουμε τα στοιχεία. Να τα πείτε. Να έχετε στοιχεία. Α, τον ακούσουμε. Εγώ νομίζω η δύναμη των επιχειρημάτων πείθει τον κόσμο και όχι η δύναμη των διακοπών. Με επιχειρήματα είπαμε. Με επιχειρήματα. Με βάση τα στοιχεία του συστήματος Εργάνη, που συγκρίνει ίδια δεδομένα κάθε χρονιά, με βάση αυτά τα σύστημα. Για το μήνα Απρίλιο του 2017, το πληροφοριακό σύστημα αυτό που γίνει από άλλες κυβερνήσεις, εμείς το βρήκαμε και αυτό βγάζει στα στοιχεία, δείχνει ότι το ισοζύγιο προσλήψεων αποχωρήσεων ήταν θετικό κατά 92.182 θέσεις εργασίας. Είναι συγκεκριμένο το τι έχει γίνει, καταγεγραμμένο. Και άλλα στοιχεία δεν θέλω να σας κουράσω. Άλλο πράγμα το αν διαφωνούμε σε πολιτικές εκτιμήσεις, διαφωνούμε, πάμε στο λαό, γίνονται εκλογές, ψηφίζει ο λαός και κρίνει το τι θέλει να γίνει. Και άλλο Μάλιστα. πράγμα να διαφωνούμε για τα νούμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Κυρανάκη. Μπορούμε να σχολιάσουμε και να πούμε την άποψη. Θα σχολιάσετε, θα έρθει η σειρά σας, κυρία Σπανού. Κύριε Κυρανάκη. Εγώ θα ήθελα να σχολιάσω το εξής, κύριε Λιάτσο. Πανηγυρίζουμε για πράγματα τα οποία είχαν ήδη συμβεί ή ήταν έτοιμα να συμβούν το 2014. Θα πω συγκεκριμένα παραδείγματα. Το ένα είναι η ποσοτική χαλάρωση. Ήταν έτοιμη η προηγούμενη κυβέρνηση. Όταν σχεδιάστηκε το πρόγραμμα και είχαμε τότε όλα τα στοιχεία για να είμαστε μέσα στους στόχους για να μπούμε στην προσθετική χαλάρωση, για να μπούμε στις αρχές του 2015. Δεν το κάναμε επειδή βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ και έκανε όλη εκείνη την ψεύτικη διαπραγμάτευση, η οποία μας οδήγησε σε capital controls. Τώρα προσπαθούμε μετά από 2,5 χρόνια να μπούμε στην προσθετική χαλάρωση. Προσπαθούμε στο τέλος του 2017, προσπαθεί η κυβέρνηση δηλαδή, στο τέλος του 2017, να έχει αυτή την ανάπτυξη 2,7 στην οποία έχει βαστεί ο προϋπολογισμός. Είπατε εσείς ότι αυτή η πρόβλεψη δεν θα επιβεβαιωθεί. Βαράμε λοιπόν το καμπανάκι. Βαράμε λοιπόν το καμπανάκι και λέμε το εξής. Ο προϋπολογισμός του 2017 έχει βασιστεί σε αυτή την πρόβλεψη. Στο 2,7 λέτε. Στο 2,7. Αυτό, κύριε Λιάτσο, σημαίνει ότι αν δεν έχουμε 2,7% ανάπτυξη στο τέλος του χρόνου, θα έχουμε καινούργια μέτρα. Γιατί δεν θα έχουν επιτευχθεί οι στόχοι.
Άρα λοιπόν, καλά το είπε η κυρία Σπανού προηγουμένως, αυτά τα μέτρα που ψηφίζονται την επόμενη εβδομάδα δεν είναι τα τελευταία. Πολύ σωστά το είπε η κυρία Σπανού. Το τρίτο που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια και βλέπουμε την κυβέρνηση να προσπαθεί να το παρουσιάσει ως το δικό της success story, είναι η ιστορία του ΑΕΠ. Το ΑΕΠ σήμερα βρίσκεται στα ίδια επίπεδα που ήταν και πριν 2,5 χρόνια μετά από μια τεράστια καμπύλη που έκανε προς τα κάτω, ακριβώς επειδή είχαμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν, το να παρουσιάζουμε ως τεράστια επιτυχία κάποια αντίμετρα τα οποία φέρνουν, για παράδειγμα, φορολογικούς συντελεστές εκεί που τους βρήκε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα το φόρο στις επιχειρήσεις, μια σειρά από φόρους, 26 φόρους αύξησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το να παρουσιάζουμε λοιπόν ως τεράστιες επιτυχίες της κυβέρνησης και ως success story πράγματα τα οποία ήδη υπήρχαν όταν παρέλαβαν την εξουσία αυτοί οι άνθρωποι, είναι τουλάχιστον μια γελοιότητα, κύριε Λιάτσο. Δηλαδή, για να μην πω τίποτα χειρότερο. Από εκεί πέρα, επειδή πολύ σωστά είπατε ότι πρέπει και η αντιπολίτευση να έχει το δικό της σχέδιο, εμείς από εδώ και πέρα, όπως το κάνουμε και μέχρι τώρα, θέλουμε κάθε εβδομάδα, σχεδόν κάθε εβδομάδα, να πηγαίνουμε σε ένα σημείο της περιφέρειας, σε ένα σημείο της επαρχίας, να γυρίσουμε ολόκληρη την Ελλάδα για να μιλήσουμε σήμερα για το σχέδιό μας. Σήμερα τον είδα σε ένα καφενείο τον κύριο Μητσοτάκη. Με συνταξιούχους πήγε και μίλησε. Πήγε και μίλησε και τους είπε την πραγματικότητα. Πληροφορήθηκα με έκπληξη, υιοθετείτε το σύνθημα αλλαγή. Παίρνετε το σύνθημα παλιά επί Ανδρέα Παπανδρέου κτλ. Εκείνο το ιστορικό σύνθημα αλλαγή. Λέει, το υιοθετεί, φίλες και φίλοι, η Νέα Δημοκρατία το σύνθημα αλλαγή. Θα κάνει, λέει, πολύ επιθετική και εξωστρεφή πλέον από εδώ και πέρα πολιτική ο κύριος Μητσοτάκης. Πήγε σήμερα σε ένα καφενείο, νομίζω στην Καλλιθέα, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω και λάθος. Στην Καλλιθέα πήγε και πήγε καφέ με συνταξιούχους, μίλησε μαζί τους και πληροφορήθηκα ότι η νέα λέξη, λέει, που θα είναι η σημαία πλέον της Νέας Δημοκρατίας, θα είναι αυτό που χρησιμοποιεί ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αλλαγή, λέει. Να προσθέσω και κάτι. Παρακαλώ. Να διακόψω. Δεν είναι μόνο η αλλαγή, είναι και το μη πληρωμή δεδουλευμένων. Διότι εγώ έκανα το ερώτημα, ακούω ιστορίες last year. Και δεν ακούω επί του διάστημα. Λάστιγε, αργότερα. Δεν ακούω τέτοιε ιστορίε. Ακούμε ξανά. Από το 2014 και το 2015 έχουμε βαρεθεί να τα ακούμε. Συγκεκριμένα τώρα. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ είναι υπέρ ή κατά τη πληρωμή των δουλευμένων των εργαζομένων. Συγκεκριμένη απάντηση. Για να ακούσουμε και σε αυτό είναι ένα ερώτημα. Νομίζω το είπε βέβαια ο κ. Κερανάκης. Να πληρωθούν, είπε στην πρώτη τοποθέτηση. Αν θυμάμαι καλά. Δεν τον βολεύει καθόλου τον κ. Αλεξιάδη το last year, κύριε Λιάτσο. Δεν τον βολεύει το last year. Και ειδικά το 2014. Δεν τον βολεύει καθόλου. Γιατί όπως σας είπα και πριν, αγωνιούν και προσπαθούν για να πετύχουν αυτά που είχε ήδη πετύχει η προηγούμενη κυβέρνηση. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν στο δικό μας σχέδιο, κύριε Λιάτσο. Να πληρωθούν οι συμβασιούχοι. Να πληρωθούν. Εγώ, κύριε Λιάτσο, σας είπα η πρώτη μου κουβέντα. Αυτό ήταν. Στην αρχή το είπα. Το θυμάμαι καλά. Λοιπόν, να πληρωθούν. Άνθρωποι που έχουν δουλέψει και έχουν δεδουλευμένα, φυσικά και θέλουν να πληρωθούν. Θα ανησυχούσα πάρα πολύ στη θέση τους αν άκουγα εκπρόσωπο τη κυβέρνηση να λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην πληρωθούν. Όπως άκουσα εκπροσώπους της κυβέρνησης να λένε πολλές φορές, δεν υπάρχει περίπτωση να υπογράψουν μνημόνιο, δεν υπάρχει περίπτωση να έρθουν capital controls, δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσουμε νέα μέτρα, δεν υπάρχει περίπτωση να μειωθούν συντάξεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ακούσαμε για όλα αυτά. Λοιπόν, αν άκουγα εγώ στη θέση τους, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πληρωθούν, θα ανησυχούσα πάρα πολύ, κύριε Λιάτσο. Παρακαλώ. Το σχέδιό μας, λοιπόν, κύριε Λιάτσο, βασίζεται στη μείωση των φορολογικών συντελεστών. Εμείς θέλουμε μια Ελλάδα που θα ενισχύσει πάρα πολύ τον ιδιωτικό τομέα. Για να μπορούν να βρουν δουλειές, καλές δουλειές. Όχι ευέλικτες μορφές εργασίας, που είναι η πλειοψηφία των δουλειών σήμερα στην Ελλάδα, βέβαια, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Για πρώτη φορά έγινε αυτό στην Ελλάδα. Mm-hmm. Θέλουμε να ενισχύσουμε τον ιδιωτικό τομέα με μείωση φορολογίας για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Να μπορέσουμε να φέρουμε επενδύσεις μειώνοντας τη γραφειοκρατία και με μια πολύ επιθετική νοοτροπία. Για να μπορέσουμε να φέρουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα, αλλά βρίσκουν όλα αυτά τα εμπόδια τόσα χρόνια, τα γραφειοκρατικά, τα κυβερνητικά, όλα τα εμπόδια που δεν αφήνουν ανθρώπους που θέλουν να επενδύσουν στη χώρα μας να το κάνουν. Θέλουμε να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα δημόσιο πολύ πιο λειτουργικό, το οποίο να είναι στην υπηρεσία του πολίτη και όχι να εμποδίζει τον πολίτη. Να μπορεί ο πολίτης να νιώθει ότι θα πηγαίνει στην εφορία, θα πηγαίνει στα ΚΕΠ, θα πηγαίνει σε δημόσιους οργανισμούς και θα τον εξυπηρετεί. Εντάξτε, ο δημόσιος υπάλληλος. Κύριε Κυριανάκη, είναι πολύ ωραία αυτά που λέτε, αλλά το αβίαστο ερώτημα είναι, τόσα χρόνια που κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν γίνανε όλα αυτά τα ωραία που λέτε? Αν κυβερνούσε τόσα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ. Τόσα χρόνια κυβέρνησαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ κυβερνούσαν. Αν κυβερνούσε τόσα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν τα έκανε η Νέα Δημοκρατία αυτά όταν κυβερνούσε? Θα σας απαντήσω. Αν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ τόσα χρόνια, κύριε Λιάτσο, δεν θα είχαν γίνει ούτε αυτά που έγιναν. Να υπενθυμίσω ότι παρά την κριτική και τα πολλά λάθη τα οποία κάνανε οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας τα προηγούμενα χρόνια, όχι τα 40 χρόνια τα οποία λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για να ταυτίσει Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ,
Γιατί η Νέα Δημοκρατία κυβέρνησε πολύ λιγότερα χρόνια από το ΠΑΣΟΚ. Αλλά να υπενθυμίσω ότι από τη μεταπολίτευση και μετά και το ΑΕΠ, παρακαλώ, το ναι. ΑΕΠ ναι. οχταπλασιάστηκε. Οχταπλασιάστηκε το ΑΕΠ από τη μεταπολίτευση και μετά. Οχταπλασιάστηκε. Ευχαριστώ πολύ. Επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ και για πάλι διαφήμιση. Και το εισόδημα τη ελληνική οικογένεια έχει μειωθεί πάρα πολύ. Εμά στο επίκεντρο τη πολιτική μα είναι η ελληνική οικογένεια και σε αυτού του ανθρώπου θέλουμε να αυξήσουμε το εισόδημά του. Πάμε στον κύριο Κατρίνη, αφού σα πω φίλε και φίλοι, η De Morgen είναι μια βελγική εφημερίδα, έγκυρη. Λέει λοιπόν ότι οι επενδυτές δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη στην Ελλάδα. Αυτή η βελγική εφημερίδα. Η Ελλάδα λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τους επενδυτές, διότι η απόδοση των δεκαετών ομολόγων του ελληνικού δημοσίου έχει υποχωρήσει σήμερα στο χαμηλότερο επίπεδο από την αναδιάρθρωση χρέους που έγινε πριν από σχεδόν 5 χρόνια. Και αυτό διότι, όπως τονίζει η εφημερίδα η βελγική, οι επενδυτές εκτιμούν ότι η συμφωνία της Αθήνας με τους δανειστές μπορεί να ανοίξει τελικά το δρόμο για την εκκίνηση της οικονομικής της ανάκαμψης. Αυτά λέει ή De Morgen, η βελγική. Παρακαλώ, κύριε Κατρινή. Μία σύντομη τοποθέτηση για να πάμε μετά στις διαφημίσεις. Δεν θέλω να πιστέψω, κύριε Λιάτσο, ότι μετά τον κύριο Τσίπρα και ο κύριος Μητσοτάκης έγινε υπερασπιστής του Ανδρέα Παπανδρέου. Σας είπα τι λέει το ρεπορτάζ. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία έχουν κανιβαλίσει τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και τη συνεισφορά του βέβαια στην αλλαγή της χώρας. Θα το δείτε αυτό. Τις επόμενες μέρες θα το δείτε. Θέλω να πω ότι πραγματικά σοκάρομαι με τον τρόπο με τον οποίο ο εκλεκτός και αγαπητός κύριος Αλεξιάδης λέει με χαρά ότι θα ψηφίσουν βεβαίως τα μέτρα, όταν ο ίδιος από τουλάχιστον είδα πρόσφατα τον Νοέμβριο του 2016 έλεγε στο Real FM ότι δεν αντέχονται τα μέτρα που προτείνονται και ότι δεν μπορούμε να τα σηκώσουμε. Και βεβαίως θέλω να πω, για να μιλάμε εμείς συγκεκριμένα, ότι στα μέτρα τα 140 τα οποία θα έρθουν προς ψήφιση, στο 38 μιλάει για αναθεώρηση της νομοθεσίας ταξιδιωτικής με αυξήσεις των εισφορών μέσα από τον υπολογισμό τους, το μη υπολογισμό τους, όσον αφορά το ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα, το οποίο βεβαίως είναι και η βάση προσδιορισμού των ασφαλιστικών εισφορών. Στο σημείο 40, και θα ήθελα μια απάντηση σε αυτό, μιλάει για τις ενοποίησεις ασφαλιστικών ταμείων που θα οδηγήσει σημαντικά έσοδα, προσέξτε, και μέσω της μείωσης του προσωπικού, αυτή είναι η ακριβής διατύπωση, για τις δε συλλογικές διαπραγματεύσεις που ακούμε θυραμπολογίες, τι λέει το σημείο 65, ότι παραμένει σε ισχύ αυτό το οποίο ψηφίστηκε το 2011 μέχρι και το τέλος του τρέχοντος προγράμματος. Όταν το 2011 ο κ. Αλεξάνδρης ήταν στη Βουλή τότε, ήταν όμως πολλοί από τους σημερινούς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τότε βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και νυν του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι ήταν εναντίον καταγγέλλοντας όλα αυτά τα μέτρα. Και νομίζω ότι όλη αυτή η επικοινωνική προπαγάνδα που προσπαθούν να περάσουν τα στελέχη της κυβέρνησης και τα αντίμετρα ότι είναι ουσιαστικά ισοσταθμισμένα και δεν θα πληρώσουν οι Έλληνες πολίτες τίποτα από αυτά που θα ψηφίσει ο κ. Αλεξιάδη και άλλες 152 από ό,τι φαίνεται, από ό,τι λέει και ο ίδιος με πολύ χαρά και με ενθουσιασμό θα τα ψηφίσουν την άλλη Πέμπτη. Μάλιστα. Δεν θα έχουν καμία επίπτωση. Αυτό μένει να φανεί. Θέλω όμως να του πω ότι προτού θέσει τελεσίγραφα το τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα σε αυτό που ο κύριος Αλεξιάδης λέει σήμερα ότι είναι η άποψή του, δεν ξέρω αν είναι η επίσημη θέση της κυβέρνησης σε σχέση όχι προφανώς με την καταβολή δεδουλευμένων αλλά με τη μη επιστροφή χρημάτων που έχουν δουλευτεί από εργαζόμενους. Αυτό είναι μια προσωπική θέση του κύριου Αλεξιάδη και θα του συνιστούσε, επειδή έχει κάνει σε πολύ βαλαικές θέσεις, να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικός προτού μιλήσει με τους δανειστές και πάρουν το OK για το ποια θα είναι η επίσημη τελική θέση της κυβέρνησης. Και δεν είναι η εκπομπή εδώ ή δεν κάνουμε, ξέρετε, με ευαίσθητα θέματα που αφορούν χιλιάδες εργαζόμενους προεκλογική προπαγάνδα ή δίθεν ευαισθησία. Να απαντήσω όμως στο ερώτημά σας, αν και ο κύριος Λεξιάδης. Πρέπει να γίνετε πιο σύντομος όμως. Ο τελευταίος που μπορεί να θέσει. Και σας έδωσα το λόγο για να μην διαμαρτυρηθείτε. Είπαμε πρέπει να ολοκληρώσετε σε 30 δευτερόλεπτα. Σε ένα κράτος δικαίου πρέπει να υπάρχει σεβασμός στη δικαιοσύνη. Προφανώς κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου, αλλά προφανώς δεν μπορεί η δικαιοσύνη να εξαντλείται σε αποφάσεις επιστροφής δεδουλευμένων σε ανθρώπους οι οποίοι δεν εκβίασαν, κλήθηκαν να υπογράψουν παρατάσεις για να παρέχουν έργο καθημερινότητας και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να γίνει μια συνολική πρόταση από όλα τα κόμματα. Δεν είναι πεδίο μικροκομματικής αντιπαράθεσης αυτό. Βεβαίως είναι προγνώση και συμμόρφωση για να μην κάνει και ο Σκουρλέτης μικροπολιτική από εδώ και πέρα για περαιτέρω προσλήψεις και μονιμοποιήσεις, αλλά για το συγκεκριμένο νομίζω ότι είναι πεδίο δόξου λαμπρού. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κατρίνη. Ευχαριστώ πολύ. Διαφημίσεις 2 λεπτών, φίλες και φίλοι.